a torch, and at Isabella, bring a torch, come swiftly and run. Christ is born, tell the folk of the village, Jesus is sleeping in his cradle. Up, up, beautiful is a mother. Up, up, beautiful is her son. The Christ out to see, you will find him asleep in the manger. Quietly come, whisper softly, hush, hush, peacefully now he slumbers. Hush, hush, peacefully now he sleeps. Hasten now, good folk of the village. And now the Christ out to see, you will find him asleep in the manger. Quietly come, whisper softly, hush, hush, peacefully now he slumbers. Hush, hush, peacefully now he sleeps. Hush, hush, peacefully now he slumbers. Hush, hush, peacefully now he sleeps. Hush, hush, peacefully now he slumbers. Hush, hush, peacefully now he sleeps. Hush, hush, peacefully now he slumbers. Hush, hush, peacefully now he sleeps. Hush, hush, peacefully now. Ήρθατε πάλι στο επεισόδιο νούμερο 4 του φετινού vlog μας. Όπως βλέπετε, ήρθαμε μία βόλτα. Βασικά, είχε κανονιστεί πριν κάποιους μήνες ένα ταξίδι στην Αγγλία, στο Λονδίνο, από τον Κανάκη για κάτι προσωπικές δουλειές που έχει τέλος πάντων και είπα να έρθω κι εγώ μαζί. Οπότε φτάσαμε, μπήκαμε μέσα στο δωμάτιο μόλις και τώρα θέλουμε να βγούμε στους δρόμους, να ξεχυθούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και πάρα πολλές μέρες, έχουμε σχεδόν 5 μέρες. Οπότε θέλουμε να δούμε όσα έχουμε βάλει στο μυαλό μας, τέλος πάντων αυτό το πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει. Και λέμε να ξεκινήσουμε με Madame Tussauds, που είχαμε πάει και στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη που είχε Madame Tussauds και μας άρεσε πάρα πολύ. Και θέλω να δούμε και το Madame Tussauds εδώ. Ελπίζω να έχει και διαφορετικά, δεν το έχω ψάξει, δεν ξέρω. Θεωρητικά θα έχει. Το δωμάτιο μας φαίνεται κιόλας από τον καθρέφτη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε πάρα πολύ ωραία περιοχή. Ήσυχα και ωραία, δεν ακούς τίποτα έξω. Και θα αλλάξω ρούχα. Δεν θα μείνω με αυτά, γιατί αυτά τα παπούτσια μου έχουν κουράσει πάρα πολύ. Οπότε πρέπει να αλλάξω και ρούχα. Γιατί έχω φέρει μόνο έχω φέρει τα μποτάκια αυτά και έχω φέρει και κάποια σνίκεράκια. Οπότε ναι, τι ωραία. Άντε πάμε να δούμε και λίγο Λονδίνο. Δεν έχω ξαναέρθει. Δεν έχω ξαναέρθει ποτέ, δεν έχει τύχει ποτέ να έρθω Λονδίνο. Και ήταν μια ευκαιρία τώρα που θα ερχόταν έτσι χιλίως ο Κανάκης να έρθω και εγώ μαζί. Ο Αλέξανδρος είναι σπίτι με τη μαμά μου. Εχθές όλο το βράδυ δεν θα σας πω ψέματα, έκλαιγα που θα φύγουμε και θα βρίσουμε τον Αλέξανδρο εκεί. Αλλά εντάξει, περνάει καλά με τη μαμά μου, του αρέσει. Οπότε, οκ. Κάποιος θα πρέπει να ματήσει το κουμπί. Με κουλιάζει έτσι. Να σου πω. Θα φτιάξω τζάντα στην πλάτη μου. Κάντο έξω. Θα βρεθούμε σε μια υπόγα εδώ πέρα. Πρώτη στάση.
Big Ben. Είπαμε να πάμε. Γιατί κοιτάξαμε για Madame Tissot και τα εισιτήρια είναι full για σήμερα. Οπότε όταν θα γυρίσουμε θα πρέπει να κλείσουμε για αύριο. Εν τω μεταξύ πρέπει οπωσδήποτε να βρω μαγαζί να πάρω ένα σκουφάκι. Γιατί πήρα γάντια, πήρα κασκόλ, σκουφάκι δεν πήρα και όσο έχουμε καθίσει έξω, έχουμε περπατήσει κλπ. Το κούτελό μου πονάει από το κρύο, πονάει. Και δεν έχει και τόσο τραγικό κρύο. Πόσο είχε όταν φτάσαμε, 6 βαθμούς, 7. Ναι. 6-7 βαθμούς ας πούμε. Δεν είναι ότι έχει μείον να πεις, αλλά νιώθω το πονοκέφαλο εδώ. Α, κοιτάξτε και ένα κόκκινο λεωφορείακι. Τώρα που το πετύχαμε. Και τώρα πάμε να πάρουμε το μετρό. Να πάμε Big Ben. Και μετά να προλάβουμε να πάμε και στο παλάτι. Θα δούμε. Επίσης θέλω να σας πω ότι ήμασταν, αφού κατεβήκαμε από το μετρό, πήγαμε, αφήσαμε τις βαλίτσες μας και μέχρι να ετοιμαστεί το δωμάτιο βγήκαμε να φάμε κάτι. Πόσο κράτησε αυτό, είναι 20 λεπτό. Πήγαινα να με πατήσει ένα ποδήλατο. Δεν ξέρω τι βρισιά μπορεί να έφαγα, αλλά εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή γιατί πραγματικά έχει και ποδήλατα παντού. Και πετάγονται και ποδήλατα παντού. Δεν έχω δει και πάρα πολλά. Αλλά έχει ποδήλατα, κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει εμείς στην Ελλάδα σίγουρα. Και οδηγάνε και ανάποδα. Και πρέπει να κοιτάς και από τις δύο πλευρές του δρόμου, γιατί το μπερδεύομαι τώρα και την ώρα. Hey, Mrs. Claus, this one's for you. Tell me, sweet mama, what's a guy to do? I'm tired of pretending it's just who I am. Come on, Mrs. Claus, let me be your man. Aqua shaving, wear a cap on my head. Ήρθαμε, Big Ben. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, παιδιά, από κοντά. Δεν το περίμενα έτσι τόσο ωραίο. Δεν έχει καμία σχέση με τις φωτογραφίες. Δεν μου φαίνονταν τόσο εντυπωσιακό. Τις φωτογραφίες από κοντά είναι wow. Και τώρα κατευθυνόμαστε προς το London Eye να δούμε αν δεν έχει πολύ κουρά ο κόσμος κλπ. Μήπως μπούμε σήμερα. Δεν βλέπω και πάρα πολύ κόσμο πάνω. Καθίστε να γυρίσω να σας δείξω. Βλέπετε, είναι κλειστά τα... πώς να τα πω, βαγονάκια, δεν ξέρω. Είναι κλειστά και δεν βλέπω πάρα πολύ κόσμο, αλλά θα πάμε να ρωτήσουμε τώρα, να δούμε. Ευτυχώς δεν έχει καθόλου κόσμο, κλείσαμε τα εισιτήριά μας και για τις υπόλοιπα, για τα υπόλοιπα που θέλουμε να δούμε, τα εξιθέατα, για το... πώς το λένε, το ενιδρύο Madame Tissot και ένα άλλο εδώ πέρα που έχει κάτι τρόμου, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Και πάμε London Eye τώρα. Απέναντι από το London Eye έχει ένα κατάστημα που μπαίνεις και κλείνεις μόνος σου τα εισιτήρια και για όλα αυτά που θέλουμε να δούμε. Οπότε τα κλείσαμε τώρα και τις ώρες, μέρες, όλα τα πάντα. Και τώρα ξεκινάμε με London Eye. Mrs. Claus, this one's for you. Tell me, sweet mama, what's a guy to do? I'm tired of pretending it's just who I am. Come on, Mrs. Claus, let me be your man. Oh, Mrs. Claus, let me be your man. Λοιπόν, είναι τέλεια. Μου θυμίζει πάρα πολύ στο Παρίσι, έλα πήγω στο Άιφελ, πάρα πολύ μου το θυμίζει. Μόνο που εκεί ξεπάγιαζες, γιατί ήσουν έξω, εδώ είναι κλειστό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει θέα πραγματικά όλο το Λονδίνο, πολύ όμορφα. Και είναι κάτι που αν θέλετε να έρθετε σας το προτείνω, είναι πολύ εντυπωσιακό από εδώ. Να το βλέπετε, εν τω μεταξύ πετύχαμε και λίγο φως και τώρα έχει νυχτώσει και έχουν ανάψει και όλα τα φώτα και είναι έτσι πολύ ιδιαίτερα και ωραία. Δεν ξέρω αν η ιδέα που είχα ήταν καλή για εμένα βασικά, γιατί ο Κανάκης με ρώτησε, είσαι σίγουρη? Του είπα από London Eye να περπατήσουμε μέχρι Oxford Street με τα ποδαράκια, χωρίς μέτρο κλπ. Εγώ το πρότεινα, αλλά δεν είμαι του να περπατάω εγώ γενικότερα και μετά μουρμουράω. Τώρα το πρότεινα, ξεκινήσαμε και βλέπουμε. Light.
lights on the front door. It's my favorite time of year. Pull a wreath out of cardboard. It says everyone is welcome here. Grandma's frosting the cookies. She waves at neighbors as they pass. She laughs as I sing jingle bells out of a marshmallow mustache. My little daughter came running up and sat on my knee. She said, "Dad, I got a question for you." I said, "What's on your mind?" She said, "I am not sure if Christmas dreams come true." Thought about it for a minute. Turned up Tony Bennett. Said, "Love, I think I know that they do." She was asking me how. As I twirled around, I said, "Christmas brought me you." So that's alright. Watch the flakes start to come down across the road under the street light. And I think about heaven, how it must be just like this. Είμαστε απλά εξουθενωμένοι. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Θέλω απλά να πάω και να λιποθυμίσω στο κρεβάτι. Τίποτα άλλο δεν θέλω να κάνω. Και ένα μπάνιο βασικά πρώτα. Ένα καυτό μπάνιο. Ειδικά τα πόδια μου πρέπει να με βρίζουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πήγαμε boots και πήρα ένα σαμπουάνι γιατί έφυγα χωρίς σαμπουάνι και ένα σφουγγάρι γιατί έφυγα χωρίς σφουγγάρι. Εν τω μεταξύ, αυτό το κατάστημα είχα πολύ μεγάλες προσδοκίες. Είχα πραγματικά πολύ μεγάλες προσδοκίες. Περίμενα ότι θα είναι πιο εντυπωσιακό, αλλά ένιωσα σαν να μπήκα σε σούπερ μάρκετ. Έχει τα πάντα βασικά. Μπορείς να βρεις και μερικά πράγματα από σούπερ μάρκετ που βρίσκουμε εμείς μάλλον στο σούπερ μάρκετ. Όχι τα πάντα, αλλά τουλάχιστον σε αυτό που μπήκα εγώ. Αλλά δεν μου άρεσε. Και πήρα μόνο αυτά τα βασικά που μου λείπανε. Τέλος πάντων. Μπήκαμε σε ένα Primark, έχω πάρει εκεί πάνω, βλέπετε αυτή τη τσαντάρα εκεί. Είναι γεμάτη Primark πράγματα, θα σας κάνω haul με το που γυρίσω. Από ό,τι πάρω εδώ από το Λονδίνο. Και τι άλλο ήθελα να σχολιάσω, ότι στα Primark που πήγα έπαθα σοκ. Ήταν πενταόροφο, είχε τα πάντα, είδη σπιτιού, για παιδιά, για βρεφάκια, άντρες, γυναίκες. Χαμός, πραγματικός χαμός. Και... το κακό είναι ότι υπάρχει τόσο πολλή πληροφορία που μπερδεύεσαι και δεν ξέρεις τι θες να αγοράσεις. Πραγματικά υπάρχει πολλή πληροφορία. Υπάρχουν μαγαζιά τα οποία εγώ έπαθα σοκ με τις βιτρίνες τους. Τέτοιες βιτρίνες νομίζω εγώ τουλάχιστον ότι δεν είχα δει ούτε στη Νέα Υόρκη. Δεν είχα πάει περίοδο Χριστουγέννων. Μπορεί και στη Νέα Υόρκη περίοδο Χριστουγέννων οι βιτρίνες να ήταν έτσι φαντασμαγορικές. Αλλά τώρα εδώ, τι να σας πω, οι βιτρίνες είναι το κάτι άλλο. Τις κοίταγα όλες και δεν το πίστευα ότι έβλεπα τέτοιες βιτρίνες. Αυτά. Σας αφήνω και για το σημερινό το vlog μας. Πάω να κάνω ένα μπάνιο, να στεγνώσω μαλλιά και να πέσω off στο κρεβάτι. Πραγματικά νομίζω απλά μία που θα ξεπλώσω, μία που θα σβήσω. Και αύριο θα πάμε κάπου πάρα πολύ ωραία. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε πάλι αύριο.